πρώτο κύκλο του My Style Rocks ολοκληρώθηκε. Μα σήμερα ξεκινάει ο δεύτερο. Στα καπάκια. Βέβαια, στο καπάκι και με άλλη σύνδεση. Τα έχουμε πει, ξέρει. Η Ορτανσία κέρδισε. Η Μορτανσία, συγγνώμη. Η Ορτανσία. Είναι στη γλάστρα. Τι θα σε κάνουμε με σένα. Συγγνώμη, δεν υπάρχουν λουλουδάκια τα οποία είναι και ονόματα. Ναι. Τριαντάφυλλος. Ότι ναι, αλλά την κοπέλα τώρα να την κάνουμε από Μορτασία, Ορτανσία και να μην νομίζει, να μην ακούσει την νίκη της. Λίγο από αυτές η Μορτασία κέρδισε. Η Μορτασία, συγχαρητήρια στη Μορτασία που κέρδισε τον πρώτο κύκλο του My Style Rock. Γιατί σήμερα ξεκινάει ο δεύτερος. Να τα κορίτσια. Όλες. Λοιπόν, πάρα πολύ περιγραφικά θα σας πω ότι οι περισσότερες εδώ πέρα δηλώνουν επιχειρηματίες. Μπράβο. Γιατί αφήνουν τις επιχειρήσεις τους για να πάνε στο παιχνίδι, δεν έχω καταλάβει. Έτσι, λοιπόν. Για τον Νόρε. Πολύ ωραία. Πάμε. Αγάπη λοιπόν, Καραγκιοζίδη. Βέβαια. Η Αγάπη, λοιπόν, είναι 26 ετών επιχειρηματίας, κατάγεται από τα Χανιά και είναι τεμέτερον. Κούκλα! Κατάγεται από τα Χανιά και είναι τεμέτερον έχει μαζί. Έχει και ποντιακή καταγωγή, καλέ. Δεν το βλέπετε. Είναι ποντιακή. Ποντια. Μισή κριτική, μισή πόντια. Ω, θα βάλει ποντιακή. Τέλειο συνδυασμό. Λοιπόν, ναι, η επόμενη είναι η Αμίνα Χακίμ. Την είχαμε ξαναδεί στο παρελθόν. Επέστρεψε γιατί τώρα θέλει να είναι νικήτρια, λέει. Είναι από το Βόλο, έχει και επιχείρηση εκεί. Και είναι μισή Ελληνίδα και μισή από τον μπαμπά της που είναι από τη Σύριο. Ναι. Σύρο. Όχι, από τη Σύριο δεν θα ήταν Αμίνα. Είναι Σύριος ο μπαμπάς. Από τη Σύριο. Έχει πάλι σήμερα. Θα τη λέγανε Σταυρούλα. Ναι. Λοιπόν. Θα πάμε στην επόμενη. Προσοχή μεταξύ καινού και από βάθρας. Αμινά Χακίμ. Πάμε στην Ανδριάνα Παναγιώτου, παρακαλώ. Αυτή εδώ πέρα μου θυμίζει και λίγο μια φίλη μας παλιά από το παρελθόν, τη Μερόπη, άμα σας λέει κάτι. Τι λοιπόν, Μερόπη, 27 yeah. ετών δημοσιογράφος σου λέει. Είναι η ίδια. Δεν είναι. Πού είσαι, μωρή Μερόπη, Μερόπη. Μερόπη, έλα λίγο μέσα. Καλέ, είναι η χαμένη της αδερφή. Δεν είναι εδώ, καλέ, πού πήγε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι λατρεύει τα στρά, τις παγιέτες, τα φτερά και τα κούπλα. Κάνουμε... Πρέπει να είναι λίγο Θεσσαλονικιά κατά βάθος, δεν ξέρω καταγωγή, δεν έχω βρει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ίδια, ωραία. Επόμενη, η Ελισάβετ Παπακανέλου, 24 ετών, νηπιαγωγός. Νηπιαγωγός η Ελισάβετ, ναι. Αλλά μπράβο. Και δικαστήριο μόδας, να την ντυμένη. Την ενδιαφέρει πάρα πολύ η μόδα και αυτό, γι' αυτό έχει πάει. Λοιπόν, περνάμε στη Φωτεινή την Μπαρνασά, η οποία είναι 33 ετών, είναι επιχειρηματίας και έχει βραβευτεί, παρακαλώ. Από Miss στέπι... Ελλάς, 2015. Α, νόμιζα για την επιχείρηση. Και Miss Europe, 2018. Α, έχει πάρει τίτλους. Α, σχέδια, έτσι, μια εστεμένη. Κοίτα να δεις που δεν θα θέλει και αυτή να το πάρει, σαν την Κουκίου που είχε πει ναι, εγώ έχω ναι. βραβευτεί, δεν θέλω άλλο. Τελικά α, έτσι ναι, αμέ. Έλα μου, ντεφ. Έτσι για, το, για να μου για το τέτοια. Ναι. Η ίδια σχεδιάζει κυρίως βραδινά φορέματα τύπου υψηλής θεραπτικής. Ελπίζω να τα δούμε. Μπράβο, θα τα βάλει. Πώς, γι' αυτό πήγε. Να διαφημίσει και τα φορέματα. Τι πήγε. Η Νικολίνα Νικολούζου, 20 ετών, σπουδάστρια. Δεν ξέρω τι σπουδάζει, αλλά είναι σπουδάστρια. Αποκαλεί τον εαυτό της. Wendy Adams ίδια. Έτζι κοκέτα. Δεν ξέρω τι είναι η έτζι κοκέτα. Έτζι. Δηλαδή. Στα άκρα. Στα άκρα. Κοκέτα των άκρων. Έτζι κοκέτα. Ναι, 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 η κοπέλα που κάνει τα social. Το ξέρω εγώ, μην κοιτάς που δεν τα φοράω, τα ξέρω. Πού τα κάνει τα social. Ε? Πού τα κάνει. Όχι, καλησπέρα, λέω, καλώς ήρθατε στην παρέμβαση. Η κοπέλα μοιάζει με την κοπέλα που κάνει τα social, τη λέει Τσολάκη, μην κοιτάς πίσω, εδώ, στην οθόνη. Ναι, ωραία. Λοιπόν, και περνάμε στην επόμενη, είναι η Σιμών Σέρβου. De Beauvoir. Είναι 35 ετών, σχεδιάστρια ρούχων, είναι μισή Ελληνίδα, μισή Βουλγάρα. Και επίσης αποκαλεί τον εαυτό της. Πώς. Για πες. Έχει μεγαλώσει στην Αθήνα και έχει καταγωγή Ελλάδα και Βουλγαρία. Ναι. Άρα. Αποκαλεί τον εαυτό του μισό-μισό. Ναι. Όχι. Αγοράζει fast fashion γιατί είναι μια εύκολη λύση για να επενδύει. Γιατί να αγοράζει fast fashion. Γιατί να μην αγοράζει fast fashion. Τα μετατράπει μετά από τα παραπεί. Είναι, ξέρετε ποια είναι τα fast fashion. Εσύ γιατί αγοράζει fast fashion κι εγώ. Εγώ δεν αγοράζω. Fast fashion. Τίποτα. Τίποτα. Άμα ανέβω πάνω στο καμαρίνι θα μετρήσω τουλάχιστον 20 κομμάτια. Από τα δικά σου θες να πεις. Από τα δικά σου. Α, το λοιπόν, πάμε στην επόμενη και αγαπημένη μου, νομίζω ότι θα κλέψει τις εντυπώσεις. Είναι η Θεοδώρα Φόρτωμα. Είναι 20 ετών. Θεοδώρα Φόρτωμα. Ναι. Part-time μοντέλο και έχει κάνει και αρκετές εμφανίσεις σε βίντεο κλιπς, περάσματα part-time και lover. Έχει κάνει... Εξαιρετικά. Α, εσύ που πηγαίνεις αυτά τα... πώς τα λένε? Club. Τώρα μπορεί να είναι πολλά σημεία. Περιμένετε λοιπόν. Να παρκάρει σκέψη. Να δούμε. Fast food. Σε αυτά τα δωμάτια που κλείνεστε για να... Άνα, γεια σου. Έχει παίξει και σε escape room την ηθοποιώνα. Και μία μέρα μπορεί να είμαι η Γκοφ και την άλλη Μπάρμπι. Πώς τα συνδυάζει αυτά τα ναι. δύο. Μόνο και μόνο που τη λένε Θεοδώρα Φόρτωμα για μένα είναι υπέροχο και την αγαπώ. Λατρεύω που λέγεται Θεοδώρα Φόρτωμα. Αφού έτσι είναι το επιθετό της. Τη λατρεύω γι' αυτό.
Και θα ολοκληρώσουμε με αγαπημένη, ένατη και τελευταία. Αποκλείεται να μπει η Ζέτα. Βέβαια. Ζέτα Θεοδωροπούλου Ταχτσίδη, 38 ετών, influencer. Τρία παιδιά, παρακαλώ. Έχει γυρίσει όλο τον κόσμο το σύζυγό της, που είναι πολύ γνωστό ποδοσφαιριστή, τον κύριο Ταχτσίδη, το ξέρουμε. Λοιπόν, και τη χαρακτηρίζει το καθημερινό της στυλ ντίβας. Μπράβο, μπράβο. Ναι, μια Ζέτα χρειάζεται το μεσημέρι. Έρχεται να αναδείξει το ήθος της και να φορέσει το στέμμα της νικήτριας. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Καλή, καλή επιτυχία. Να πούμε ότι έχουμε καινούργια επιτροπή. Ναι. Είναι ο κύριος Κουδουνάρης, είναι ο κύριος Γαβαλάς και είναι και η κυρία Εύελιν Καζαντζόγλου. Καλή επιτυχία. Μπράβο, είναι τρεις τώρα, όχι τέσσερις. Τρεις. Ίδια παρουσιάστρια. Ίδια παρουσιάστρια. Απλά είναι τρεις τέσσερις. Να ρωτήσω κάτι. Θα έχει και guest τέταρτους ή θα το πάμε τριπλέτα αυτή τη φορά, γνωρίζουμε. Μπορεί να έχει και κάποιους guest, έτσι για να δώσει λίγο μια εσάνς διαφορετική.